περιβαλλοντική καταστροφή στο δάσος παγκόσμιο πνεύμωνα του Αμαζονίου είναι αποτέλεσμα της επιδρομής μεγάλων καπιταλιστικών αγροτοβιομηχανικών επιχειρήσεων, εξορυκτικών δραστηριοτήτων, ομήλων ξυλίας καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που τις χρηματοδοτούν. Η αντιδραστική κυβέρνηση Μπολσονάρο κλιμακώνει την αντιπεριβαλλοντική πολιτική προηγούμενων κυβερνήσεων, έχοντας παραδώσει την περιοχή στην επιχειρηματική εκμετάλλευση για παραγωγή βιοκαυσίμων, αγροτοβιομηχανικών προϊόντων αλυσίδας, εξορύξεις και ανεξέλεκτη λωτομία. Η αποψήλωση του Αμαζονίου φέρει και τη σφραγίδα ευρωνοσιακών μονοπωλίων. Γι' αυτό είναι υποκριτική ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της, που έχει να κάνει και με αντιθέσεις σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur. Είναι ενδεικτικό ότι παρά τα παχιά τους λόγια για την κατάσταση του κλίματος στο Ευρωκοινοβούλιο και με την ψήφο του Λαϊκού Κόμματος, αρνήθηκε ακόμα και να εκδώσει ψήφισμα για τον Αμαζόνιο. Στηρίζουμε την πάλη για να διατεθούν όλα τα αναγκαία μέσα, υποδομές και πόροι για την κατάσβεση των πυρκαγιών στον Αμαζόνιο, την αποκατάσταση των καταστροφών, την αναδάση των καμένων εκτάσεων. Να σταματήσει άμεσα στην περιοχή κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.